Ένα φιλόδοξο σχέδιο της Ιεράς Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου για την ανακαίνιση των κτισμάτων που βρίσκονται πέριξ του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη στην Καβάλα, με την ένταξη σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ καθυστερεί. Στο σχέδιο περιλαμβάνεται η ανακαίνιση της μικρής παλιάς καπναποθήκης, η οποία είναι η ιδιοκτησία της εκκλησίας. Όπως βλέπετε και στις εικόνες της τηλεόρασης του Σέντερ, τα κτίσματα βρίσκονται σε κακή κατάσταση και όταν η ανακαίνιση πραγματοποιηθεί, η εικόνα θα αλλάξει. Το άνοιγμα όλων αυτών των πραγμάτων και των θεμάτων, γιατί ασχολούμαστε και με την υπόθεση του Αγίου Ιωάννου συγχρόνως, γιατί ναι, και εκεί πρόκειται να ανακαινιστεί όλος ο τόπος αυτός, όπως ακριβώς είχα ανακοινώσει από την αρχή, και είμαστε στην πορεία της εκπονήσεως των μελετών, προκειμένου όλος ο χώρος από την Φιλίππου πάνω μέχρι κάτω στη Βενιζέλου να διαμορφωθεί και να αναλυθεί όλο το συγκρότημα αυτό. Ψάχνοντας λοιπόν, διαπιστώθη δηλαδή ένα πράγμα άσχημο, δηλαδή ότι η οδός Βενιζέλου μπροστά από τον Άγιο Ιωάννη κάτω δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στα τοπογραφικά. Μάλιστα. Πράγμα που σημαίνει... Οπότε για να μην εμπλακούμε εμείς περισσότερο στην υπόθεση αυτή του Αγίου Ιωάννου δηλαδή, προσπαθούμε τώρα να διαφυλάξουμε την ίδια ακριβώς αυτή εξέλιξη των πραγμάτων όπως τη μεταμόρφωση. Στο τοπογραφικό δηλαδή η οδός Βενιζέλου που πρόσφατα μονοδρομήθηκε κιόλας δεν υπάρχει. Ναι, αυτό διεπιστώθη. Κάτι, υπάρχει μια εμπλοκή, κάτι που δεν υπίσταται. Τμήμα της οδού Βενιζέλου σεβασμιότατε. Και απορώ πώς κτίστηκαν όλες αυτές οι οικοδομές γύρω-γύρω. Ναι, τμήμα της οδού Βενιζέλου εκεί μπροστά από τον Άγιο Γιάννη. Ακριβώς, μπροστά από τον Άγιο Ιωάννη, εκείνο εκεί που βγαίνει προς τα πάνω στο λεγόμενο Φάληρο, όπως ονομάζουμε εκεί. Μάλιστα. Δηλαδή φαίνεται ενοποιημένο με το Φάληρο και δεν φαίνεται το τμήμα της. Δεν γνωρίζω, δεν έχω μια προσωπική δηλαδή εκτίμηση να δω τι είναι, τι δεν είναι. Αλλά δεν το λέγω αυτό το πράγμα με την έννοια του ότι κατά κάποιο τρόπο έγινε. Καλά έγινε και κτίστηκαν και φτιάχτηκαν. Εγώ είμαι υπέρ του να φτιάχνονται και να προσπερνούνται τα προβλήματα. Αλλά για ποιο λόγο αυτό το πράγμα το συγκεκριμένο δηλαδή να φανεί τώρα εκεί μπροστά στον δρόμο δηλαδή αυτή τη προσπαθία μας για την εκκλησία στην οποία θέλουμε με τόση αγάπη και τόση διάθεση να προχωρήσουμε και να βαδίσουμε τα σωστά. Δεν χρειάζονται να υποθούν, δεν θα βγει κάτι. Αντιθέτως, αν υποθούν, θα γίνει πολύ λάθος η κατάσταση. Μάλιστα. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή. Όλοι θα λέμε ότι αγωνιζόμαστε να κάνουμε το καλύτερο μέσα στις δυσκολίες που υπάρχουν. Αλλά πρέπει να είμαστε μαζί. Δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, ξέρεις, έφταιγε η τάδε υπηρεσία, έφταιγε εκείνος. Αν αυτοί πέθανε και φύγανε, δηλαδή τι θα κάνουμε, να τους βγάλουμε από τον τάφο να τους ζητήσουμε τις ευθύνες.